Καλησπέρα, χαιρετώ το κανάλι σας. Να έχουμε υγεία, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να ευχηθώ πρώτα απ' όλα για όλους, για όλες τις ομάδες. Για μας είναι μια δύσκολη ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί βρεθήκαμε χωρίς γήπεδο. Η Τερψιθέα δεν μπορούσε να μας δώσει άλλο το γήπεδό της, να μας το παραχωρήσει. Με συνέπεια να έρθουμε εδώ στα Σούρμενα, στα οποία και στα Σούρμενα το γήπεδο δεν παραδόθηκε, άργησε πάρα πολύ. Μόλις τώρα, τις τελευταίες 5 μέρες έχουμε μπει στο γήπεδο. Έτσι ώστε η ομάδα ταλαιπωρήθηκε, μας φιλοξένησε το Alma Club ο κύριος Παύλος ο Ευγενίδης και τον ευχαριστούμε. Και κάναμε εκεί την προετοιμασία, αλλά μετά εμποδίων, με πολλές δυσκολίες. Είχαμε τον τραυματισμό με τη μηχανή του Κολυνιάτη του Γιάννη και του ευχόμαστε όλοι περαστικά. Και δεύτερο το Λιάκο που μας του βγήκε όμως και έτσι είχαμε και αυτές τις δύο απώλειες δύο παιδιών που είναι στην ομάδα χρόνια. Παρ' όλα τα αυτά μέσα από όλα τα αντίξωες συνθήκες, δυσκολίες, δυσκολία στην ώρα προπόνησης, τα πράγματα θα πιστεύω ότι είναι ενθαρρυντικά και θα έχουμε μια καλή χρονιά. Ναι, έχουμε προετοιμαστεί. Δεν ξέρουμε καθόλου τον αντίπαλο. Προσπαθούμε να το μελετήσουμε μέσα από τα site και από τι έκανε το καλοκαίρι, τα περσινά του στοιχεία. Παρ' όλα τα αυτά, εμείς προετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη αγωνιστική είναι σκληρή, έχει άγχος πολύ. Αλλά νομίζω πως θα είμαστε αρκετά κατάλληλα έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε. Το δυνατόν μπορεί να είναι, γιατί όπως προείπα υπάρχουν προβλήματα, η ώρα έναρξης είναι 4 η ώρα. Οπότε πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να έρθουν στην προπόνηση, έτσι ώστε είμαστε 12-14, είναι πρόβλημα. Παρ' όλα τα αυτά και μέσα από αυτό το πρόβλημα έχουμε κάνει την όποια δυνατή προετοιμασία. Όσον αφορά τους παίχτες που δεν πιάνονται για μικροί, για να μιλήσουμε έτσι, ναι, είμαι ικανοποιημένος. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη μία προσθήκη, αλλά πάλι λόγω των ωρών είναι δύσκολο να βρεις παίχτες να προπονηθούν τέτοια ώρα. Απλά εδώ υπάρχει το μεγάλο παράπονο, το ότι εμείς είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε ακαδημίες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε παιδιά μικρής ηλικίας να έρθουν και να πάρουν παιχνίδια, να παίξουν. Και βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Βρίσκουμε πόρτες μεγάλων ομάδων που παίζουν στην Α κατηγορία, οι οποίες θα έχουν 5 παιδιά στην εξέδρα, θα έχουν 3 που θα παίζουν, 3 στον πάγκο και 6 στην εξέδρα. Και από αυτά τα παιδιά της εξέδρας εμείς δεν μπορούμε να έχουμε 2, 1, 4 να μπορέσουμε και εμείς να συμπληρώσουμε. Πήγαμε με 10 παίχτες στο παιχνίδι του Κυπέλου και τώρα πάλι είμαστε με τα 1000 ζόρια να συμπληρώσουμε μια εντεκάδα για να έχουμε τους μικρούς. Παιδιά που πιστεύω ότι θέλουν να παίξουν. Φυσικά πολλές φορές θέλουν και τα παιδιά, οι οποίοι δεν αποχωρίζονται την αγαπημένη τους ομάδα. Δεν μπορώ και να τα αδικήσω γι' αυτό. Αλλά παρόλα τα αυτά θέλω να πιστεύω ότι θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο και εδώ υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή να παίξουν ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε και οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές να είναι πιο ανοιχτοί στο να πάνε σε ομάδες και να μπορούν να πάρουν, να μάθουν και τι μπορούν να κάνουν, πόσα μπορούν να κάνουν, πόσο αδικούνται, πόσο δεν αδικούνται. Αυτό. Τι μπορεί να κάνεις για να πας σε ένα παιχνίδι. Όχι. Η μόνη βοήθεια που πήραμε φέτος για να καταλάβετε είναι πήραμε ένα παιδί από το Γουσό Αργυρούπολης. Αυτό. Τον ευχαριστώ τον Νασιμάκη και τον Γουσού, αλλά θεωρώ ότι ένα παιδί μέσα σε όλο αυτό το πληθυσμό νέων ανθρώπων που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και πηγαίνετε την Κυριακή να δείτε στην εξέδρα. Θα είναι εκτός 18, 3-4 μικροί σε κάθε ομάδα. Αυτά.